Εδώ είμαστε, καλησπέρα σας. Τα 14 λεπτά μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4. All About Aris On Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7. Σήμερα 5η, 11 Οκτωβρίου. Χρήσανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω τα μικρόφωνα, με Χρήστο και όσοι στη ρύθμιση του ήχου. Στην πρώτη τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, με όλα τα νεότερα και όλες τις εξελίξεις από το στρατόπεδο του Άρη σε ποδόσφαιρο μπάσκετ, αλλά και με γενικότερο σχολιασμό των όσων γίνονται στο φανταστικό κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Είχαμε πραγματάκια με τα οποία θα ασχοληθούμε και στη σημερινή εκπομπή, κυρίως ο Χρήσανθος βέβαια, καθώς είναι έτσι εντός των αρμοδιοτήτων του. Όλα αυτά παρέα μέχρι και τις 7. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526, ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Μετά τις 6 θα ανοίξουμε λογικά και τις τηλεφωνικές γραμμές, έχοντας αρκετά πράγματα να σχολιάσουμε σε μια εβδομάδα βέβαια που αγωνιστικά δεν έχει να μας προσφέρει κάτι. Παρακολουθούμε τον Άρη πώς διαχειρίζεται αυτή τη διακοπή του πρωταθλήματος και εν ώψη του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Έχουμε βέβαια αγωνιστική δράση στο μπάσκετ, καθώς το Σάββατο Άρης υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Αν μας βοηθήσει τηλεφωνική επικοινωνία, θα έχουμε και μια συνέντευξη για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όλα αυτά εδώ πέρα με τον κύριο Χρήστο, ο οποίος έξω. Να πω στον αέρα τι κάνεις τώρα, φίλε, ή δεν κάνει, δεν επιτρέπεται. Δεν επιτρέπεται. Όχι, δεν επιτρέπεται. Μάλιστα, δεν επιτρέπεται. Εσύ που κάνεις το δάχτυλο. Εσύ που κάνεις το δάχτυλο. Λοιπόν. Θα έρθει κάποια στιγμή. Λοιπόν, έχουμε πραγματάκια να πούμε, να ασχοληθούμε και με τον Άρη. Και με άλλα θέματα, τις ζητήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, τα οποία προκαλούν κάποιοι με τις αποφάσεις του γενικότερα και με τις επιλεκτικές, θα λέγαμε περισσότερο, αποφάσεις όσον αφορά κάποιες τιμωρίες ομάδων που κανονικά θα πρέπει να υπάρχουν, Χριστοκιώσει, αλλά δεν υπάρχουν. Εντάξει, αλλά δεν κάνουν. Τραυματίζονται κάποιοι, δεν έγινε και τίποτα μόνο τώρα. Εντάξει, έπειρα. Έλειξε ένα πρόστιμο εκεί πέρα τα παιδιά να τελειώνουμε. Για δώσω λίγο μουσική. Η εκπομπή αποκαλύπτει, η εκπομπή σε αντίθεση με όλες τις υπόλοιπες, της κυρίους Μουχτόπουλους. Το πρόστιμο 15.000 ευρώ στον ΠΑΟΚ για τη Μολότοφ. Είπατε ότι η αστυνομία έκανε μούχτη τη Μολότοφ και τον τραυματισμό του αστυνομικού. Okay. Και δεν υπάρχει πουθενά. Okay. Δεν είδα, δεν άκουσα. Απλά υπήρξε μια ένταση με εξωγήινους, όχι οπαδούς του ΠΑΟΚ, έξω από την κερκίδα. Τα είπαμε αυτά. Δεν ξέρουμε αν ήταν οπαδοί του ΠΑΟΚ. Φυσικά. Γιατί ξέρουμε ότι είναι οπαδοί της ΑΕΚ αυτοί που κάνουν τα επεισόδια με τον Ολυμπιακό και πρέπει να τιμωρηθούν με τιμωρία της έδρας. Είναι άλλο το μείγμα Μολότοφ πετάνε στη Θεσσαλονίκη και άλλο το μείγμα Μολότοφ στην Αθήνα. Ακόμα και η δήλωση για τον Χίτλερ πληρώθηκε πιο ακριβά από τη Μολότοφ. Την επόμενη φορά ξέρεις ότι είναι αφαίρεση βαθμό όμως. Ποιο? Του Λουτσέσκου. Του Λουτσέσκου. Εάν δεν ξαναπεί για τον Χίτλερ, για τους Πυρσούς. Θα πει. Για τους Πυρσούς. Για τη Μολότοφ. 15.000 ρικάκια, παιδιά. Πυρσούς, ρεβενό. Και μην παίρνετε θάρρος οι δικοί μας. Διάβασα και ένα post. Εκεί λέει στο το πρεσάρι και το λαμπάω τάρι, λέει καθίστε καλά, λέει και τα λοιπά. Τι είναι αυτά που λέτε, λέει να μην ανάψουν πυρσί και τα λοιπά. Μετά, όταν είναι να πληρώσει η ομάδα 75.000 και πληρώσει 75.000 για τους πυρσούς, θα λέμε μεταγράφες δεν έγιναν μεταγράφες. Γιατί το εισιτήριο είναι ακριβό. Είναι άλλο να πει κάποιος, φιλέ, εγώ θεωρώ ότι η ατμόσφαιρα γίνονται μόνο με πυρσούς. Γουστάρουμε και θα το κάνουμε. Όχι να μας μαλώνεις κιόλας που λέμε να μην πληρώνει η ομάδα πρόστιμα. 75. 60-75 πάει το πανηγυράκι. Ένα συμβόλαιο. Διπλασιάζεται την επόμενη φορά. Ένα συμβόλαιο. Τριπλασιάζεται την άλλη και μετά είναι αγωνιστική. Τι έχει είναι ο Αριανός να αποδείξει τίποτα? Πρώτος ο Αριανός έκανε και το πυροσόου με την Μπόκα και με όλα. Ό,τι έχει κάνει ο Αριανός το έχει αντιγράψει ο άλλος δίπλα. Έχουμε καμιά ανάγκη να το δείξουμε εμείς αυτό το πράγμα? Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, αν έχει κάποιος μια άλλη άποψη, να τη συζητήσουμε. Ανοίξουμε γραμμές μετά. Ανοίξουμε γραμμές. Αλλά όχι να αιμορραγήσει η ομάδα. Αν κάποιος έχει μια διαφορετική άποψη, εδώ, ανοιχτά είναι τα μικρόφωνα. Εγώ μαθαίνω ότι θα γίνει εκπληκτική ατμόσφαιρα από τα παιδιά, από τους οργανωμένους και εμείς. Ετοιμάζουν πάρα πολλά πράγματα. Ετοιμάζουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα κοστίσουν στην ομάδα. Και πραγματικά θα χαρώ αν καταφέρουν για μία ακόμη φορά να γίνουν αντικείμενο σχολιασμού θετικού και θαυμασμού για την οπαδική στήριξη στην ομάδα. Και αυτό θέλω εγώ. Θέλω φωνή 90 λεπτά. Θέλω γιούχα στον αντίπαλο ώστε να τα χάνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θέλω αντικείμενα, δεν θέλω να πεταχτεί το παραμικρό. Θέλω για μία ακόμη φορά στο τέλος του αγώνα
να μιλάνε όλοι για το πιο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ευρώπης. Και αυτό δεν χρειάζεσαι τον Πυρσό για να το κάνεις. Άποψή μου. Ειδικά το Βικελίδης δεν χρειάζεται τον Πυρσό. Υπάρχουν και μάτς όπως με την Μπόκα που είχε τη σημειολογία του το να υπάρχει το πυροσόου. Αλλά τι να πει στον Αριανό για το συγκεκριμένο. Ο πρώτος διδάξας είναι. Αυτός που το έφερε στην Ελλάδα. Πήγαν μετά όλοι οι άλλοι και το αντιγράψανε. Το Ring of Fire. Άρα δεν χρειάζεται εγώ να ανάψω πυρσό για να κάνω το Χαριλάου έδρα. Είναι έδρα έτσι κι αλλιώς. Το Βικελίδης και θα υπάρχουν πολλά πραγματούδια που θα τα δείτε που τα ετοιμάζουν οι οργανωμένοι για το συγκεκριμένο μάτς. Επομένως δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε, ξέρουν τον τρόπο τα παιδιά τόσα χρόνια και θα κάνουν αυτό που πρέπει και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Στα αγωνιστικά για να κάνω ένα διάλειμμα μέχρι ο Χρήστος να το τελειώσει αυτό που κάνει και να πάρει φόρα για τα υπόλοιπα. Παρένθεση, εν τω μεταξύ, να ευχαριστήσουμε το φίλο του Άρη που ήρθε νωρίτερα και έφερε κάτι εξαιρετικά γλυκά. Έτσι. Εξαιρετικά. Ο Χρήστος δεν έφαγε, εντάξει, γιατί είναι σε. Έφαγε ένα μισό. Α, έφαγε. Ένα μισό. Εξαιρετικά γλυκά, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, είδες ο άνθρωπος, κέρδισε κάτι, ρε παιδί μου. Λέει, θα τους φέρω, λέει, κάτω τους κεράσω τους ανθρώπους. Και το γλυκάκι πάντα μετά το μεσημεριανό φαΐ τραβάει. Και μέχρι και φακές κιόλας. Λοιπόν. Σολομού έφαγα. Αυτοί που έχουν λεφτά, ρε Χριστουγέννη, σολομούς και 6 τέτοια, ευρώ, ρε σιγά. Τα στο ράφτε. Όσο παίρνει για ένα κλαμπ, εσύ. 6 ευρώ, δε μεκ τώρα και τέτοια σολομό. 6 ευρώ, ναι. Και σαλάτα. Και σαλατούλα. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν. Είπαμε και πριν ότι. Εντάξει, το ποδοσφαιρικό Άρη είναι μια εβδομάδα σχετικά ήρεμη, με πολλή δουλειά βέβαια για τους ποδοσφαιριστές, με προβλήματα για τον Πάκο Ερέρα, δεν θα υπάρχει φιλικό, αυτό που λέγαμε και από την Δευτέρα, λέγαμε ότι μάλλον θα έχουμε ένα οικογενειακό διπλό με την ΚΑΠΑ 19, όπως και θα γίνει αύριο το πρωί στις εγκαταστάσεις του Ρουσίου και κλεισμένο το θυρών, μην παρασταθεί κανένας και πάει, λοιπόν αύριο το πρωί στο Ρήσιο, θα είναι κλειστή η πύλη, λοιπόν, 10, 11 και πέρα. Δεν περνάς, όχι. Δεν περνάς. Έχουμε πείσμα, θα περάσω. Από τον Πάκο. Αφού είσαι εκπομπή εκείνη τώρα. Είμαι συμπέθερος όμως. Τι είσαι? Συμπέθερος. Τι συμπέθερος? Με τον Πάκο. Γιατί? Γιατί δεν λένε, για τους μεγάλους ηλικίες. Ο συμπέθερος. Λίγο έτσι για να τους κρατήσει και σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Να χρησιμοποιήσει και ποδοσφαιριστές που δεν τους έχει δώσει πολλά λεπτά μέσα στη μισό πρωτάθλημα. Να τσεκάρει και λίγο τους μικρούς. Γιατί ο Ερέρα σιγά σιγά όσο κυλάει η χρονιά, νομίζω ότι σταδιακά θα αρχίσει να ασχολείται περισσότερο με τους παίχτες της ΚΑΠΑ 19 και με αυτούς που έχουν επαγγελματικά συμβόλαια ήδη βέβαια. Δηλαδή τον Μπακούτσι, τον Μπακαλιάν και τον Καλίδη. Αλλά και με τους υπόλοιπους που βρίσκονται στη δεύτερη ομάδα, που η αλήθεια είναι βέβαια δεν έχει ξεκινήσει τόσο καλά στο φετινό πρωτάθλημα νέων της Super League. ΚΑΠΑ 17 αρχίζει να βρίσκει λίγο τα πατήματά της τις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Θα ασχοληθούμε και με αυτές τις ομάδες μέσα σεζόν και με την ΚΑΠΑ 19 και με την ΚΑΠΑ 17. Εντάξει, γενικότερα στα τμήματα υποδομής του Άρη φέτος γίνεται μια νέα προσπάθεια. Χρειάζεται, για μένα νομίζω ότι χρειάζεται έτσι και ένα διάστημα προσαρμογής για αυτά τα παιδιά. Και πάντα φυσικά μην ξεχνάμε ότι σημαντικό ρόλο παίζει και το υλικό το οποίο έχεις στα χέρια σου. Ένα παράδειγμα. Αν πας στο Ρήσιο, ναι, για να δεις το φιλικό αύριο, δεν θα πάω. Δεν θα το δεις. Γιατί? Γιατί θα γίνει στο Βικελίδης. Το Βικελίδης το κάνουνε. Διάβασα πολύ γρήγορα την ανακοίνωση της ΠΑΕ γι' αυτό. Στο Βικελίδης βεβαίως. Εντάξει. Δεν πάμε στο Βικελίδης. Μια χαρά. Λοιπόν... Ευχαριστώ το φίλο που με ενημέρωσε. Να, όχι, ρε. Περίμενε. Είδα, έκανα πουλάκια τα μάτια μου εμένα. Α, σου κλάνε Βικελίδη, σωστά, ναι. Ευχαριστούμε. Επειδή οδηγούσα, φίλε, όταν το διάβαζα. Συγγνώμη. Να σε καλά, να σε καλά, φίλε. Ναι, επειδή οδηγούσα όταν το διάβαζα, συγγνώμη. Εντάξει. Εντάξει. Καλά κάνεις και ζητάς. Για να μην τρακάρω εκείνη τη στιγμή. Λοιπόν. Καλά κάνεις και ζητάς. Ναι, λοιπόν, επειδή οδηγούσαμε. Στο Βικελίδη, όπως και να. Αντιστροφή στη φωτογραφία, πώς γίνεται, ρε φίλε, με αυτό το κομπάκι εδώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, εντάξει, καλά. Δεν ξέρω. Γιατί θες να κάνεις αντιστροφή. Για να φαίνεται το λόγο του Λίμπερο σωστά. Μικρή λεπτομέρεια το που θα γίνει το φιλικό. Εντάξει, δεν έχει πολύ σημασία. Τώρα όμως, ποια πύλη θα μας κλείσετε. Θα πάμε στις πολυκατοικίες και θα τα δούμε. Ανέβα πάνω, είσαι στο τέταρτο. Αν έμενες, αν το πατρικό ήταν λίγο πιο κάτω, λίγο πιο κάτω, μπορεί να είχες. Έχω φίλους εκεί. Τη δυνατότητα. Όχι που δεν θα είχες. Ναι. Λοιπόν. Και μετά Σαββατοκύριακο, ρεπό διήμερο, φύγουν όλοι. Και από Δευτέρα γύρισαν. Για να ξεκινήσει η προετοιμασία για το μάτς με τον ΠΑΟΚ. Τι που απάνε. Να ξεκουραστούν. Εδώ στον Πάκο τριήμερο του έδωσε ο Λουτσέσκου. Ο Πάκο δεν θα δώσει ένα διήμερο. Να ξεκουραστούν λίγο ποδοσφαιριστές.
Γιατί δεν τους χαρίζει τώρα αυτές τις μέρες. Εντάξει, τους έχει καρότο και μαστίγιο. Πολύ δουλειά στο Ρήσιο. Και λογικό κιόλας. Εντάξει. Είναι πάνω κάτω το ίδιο πρόγραμμα που είχε ακολουθήσει και στην προηγούμενη διακοπή του πρωταθλήματος. Δηλαδή την πρώτη εβδομάδα είχε προπονήσει με πολύ υψηλή ένταση. Και μετά τη δεύτερη έπεσε κάπως, επικεντρώθηκε στο τακτικό κομμάτι και φυσιολογικό να το κάνει αυτό την επόμενη εβδομάδα. Από τη στιγμή υπάρχει και ένα ντέρμπι μπροστά του και ένα ντέρμπι απέναντι σε ένα δύσκολο αντίπαλο, όπως είναι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, που με το κακό ποδόσφαιρο που παίζει βρίσκεται στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Εντάξει. Ορίστε. Γίνονται και αυτά. Ο Θωμάς, κοινός μας φίλος, ναι, μας δίνει θέση στην ταράτσα. Α, πάμε. Πάμε κανονικά. Ωραία. Μπουγατσούλα, κακάο. Κεράσεις εσύ. Εγώ? Εντάξει, εγώ δεν τρώω. Είναι και αυτό. Είναι... Μπουγάτσα την έχω κόψει όντως τελείως. Γιατί? Από τα πιο παχυντικά, ρε φίλε. Μπουγάτσα και τυρόπιτα. Χρήσατε, δεν σου είπα να τρως. Τα πιτοειδή είναι τα χειρότερα. Φάει ένα πιτόγυρο καλύτερα. Δεν κάνω πλάκα. Δηλαδή εγώ... Καλύτερο να φας πίτα γύρω παρά μπουγάτσα. Εγώ που πήγα δηλαδή χθες στο φούρνο και πήρα λίγο ένα πιτάκι. Το ίδιο. Το ίδιο, ε. Τέσσερα λίγο ένα πιτάκι. Κόβονται. Κόβεσαι. Όχι. Τα κόβω αυτά. Κόψτα. Δεν έχεις καμιά φίλη διατροφολόγο να σου πει? Έχω. Γιατί δεν ήξερα γι' αυτό το ρώτησα. Έχω, αλλά και αυτή τα ίδια κάνει. Αυτή δεν έχει ανάγκη όμως. Σωστό. Αλήθεια είναι. Εντάξει. Γιατί κάποιοι γυμνάζονται κιόλας. Εμείς που πάμε γυμναστήριο. Σωστό κι αυτό. Σωστό κι αυτό. Εντάξει. Κάποια στιγμή θα γίνει γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια της εκπομπής. Λίμπερο 107,4, All About Harrison Air. Χρήστανο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 με Χρήστο Κιώση στη ρύθμιση του ήχου. Τον βρήκαμε στους διαδρόμους του ραδιομεγάρου του Λίμπερο 107,4. Δεν γινόταν να τον αφήσουμε να ξεγλιστρήσει και τον έχουμε εδώ πέρα στο στούντιο. Σταμάτης Μουρελής, όλα τα τελευταία νέα από τον Μπασκετικό Άρη, δύο μέρες πριν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στον Ιντερ. Τι πάντα λες και βγαίνω πρώτο πρόγραμμα. Σταμάτης Μουρελής. Σταμάτη μου, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Όλα καλά. Το All About Harrison Air. Έτσι. Καλά, όλα. Ήρεμα, προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο στις 6. Η ομάδα βασικά προετοιμάζεται. Εμείς δεν χρειάζεται να προετοιμαστούμε. Για το γόητρο. Εμείς εντάξει, για τη δουλειά που θα προκύψει τη δεδομένη μου στιγμή, ναι, έτσι, να καλύψουμε όσο γίνεται καλύτερα το παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι που εντάξει, παραμένει ντέρμπι, παρά ότι η διαφορά δυναμικότητας είναι γνωστή, την ξέρουμε όλοι. Το Παναθηναϊκός έχει ένα πιο πλήρες ρόστερ και μια καλύτερη ομάδα, ειδικά φέτος σε σχέση με τον Άρη. Έτσι, ένας Παναθηναϊκός που, αν δει κανείς, ειδικά τώρα που ξεκινάει η Ευρωλίγκα, το πώς τις αναλύσεις γενικά. Ο Παναθηναϊκός είναι ομάδα η οποία έχει στόχο το Final Four. Έτσι, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας πόσο δύσκολο θα είναι το έργο των παιχτών του Αγγέλου το Σάββατο. Απέναντι σε μια ομάδα λοιπόν η οποία στείνεται για Final Four, στείνεται για τίτλους, ο Άρης καλείται να δείξει ένα καλό πρόσωπο, να παλέψει εντός έδρας για ό,τι καλύτερο. Το οποίο φυσικά ξεκινάει από την νίκη, που θα είναι έκπληξη. Έτσι, και ό,τι μπορεί παραπάνω να κερδίσει από αυτό το παιχνίδι. Προβλήματα να πούμε δεν έχει ο Αγγέλου, καθώς επέστρεψε ο Κολάκη Τζόνς, ο οποίος είχε ένα θέμα με γαστρεντερίτιδα. Πήγε χθες στην κλινική, όλα καλά. Ψυχολογία είναι καλή μετά την νίκη του Λαβρίου στην πρεμιέρα. Που άρχισε κατάφερε να κερδίσει παρά την τραγική διαιτησία που είδαμε σε εκείνο το παιχνίδι. Οπότε λοιπόν υποδέχεται τον Παναθηναϊκό, περιμένοντας τον κόσμο. Βασικό αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είναι. Δηλαδή να βρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο, να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας σε ψυχολογικό επίπεδο, αν θέλεις, με την παρουσία, αλλά και σε οικονομικό, το ξαναλέω, γιατί είναι κομμάτι αυτό, ότι αυτά τα παιχνίδια περιμένει κανένα να πάρει κάποια χρήματα για να μπορέσει να κινηθεί, να πληρώσει υποχρεώσεις που δεν είναι δικές της, είναι της προηγούμενης διοίκησης, και να μπορέσει να προχωρήσει η κατάσταση. Έτσι, από αυτά τα παιχνίδια περιμένει. Δεν περιμένει από το Άρης δυναμό τη Φλίδας, και δυστυχώς δεν τα περιμένει ούτε από τα επόμενα τα ευρωπαϊκά, γιατί άμα δει κανείς και τον όμιλο του Άρη, έχει ο Μάγνες, ο οποίος είναι ιδιαίτερα περισσότερες συνάγωνες στο ευρυκοινό, οπότε δεν θα ψηθεί εύκολα ο κόσμος να πάει να δει το Άρης Κατάγια από τη Φιλανδία. Έτσι, αλλά περιμένει η διοίκηση να πάει να δει το Άρης Παναθηναϊκός. Ναι. Έτσι, το Άρης Ολυμπιακός, το Άρης ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Δεν περιμένει να γεμίσει το γήπεδο. Μακάρι να γεμίσει βέβαια. Έτσι, αλλά με βάση την εικόνα την πρώτη από τα δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια, δεν περιμένει κανείς να γεμίσει το παιχνίδι στο γήπεδο με το Άρης Κατάγια ή το Άρης Λουκοϊλεύσκι. Έτσι. Οπότε αυτό το παιχνίδι είναι παιχνίδι το οποίο και θα βοηθήσει με την παρουσία του κόσμου στην ομάδα, σαφέστατα, σε τέτοιο ντέρμπι. Και συγγνώμη, Σεδιακό, ήταν μια καλή συγκυρία η απουσία αγωνιστική δραστηριότητα για το ποδόσφαιρο. Και αυτό επίσης, ναι, σημαντικό. Έτσι, γιατί
δεν ανταμώνουν, αν θέλει, τα δύο τμήματα. Που όλοι ξέρουμε τι μπορεί να, όταν ανταμώνουν τα δύο τμήματα, ξέρουμε τι γίνεται. Και, εντάξει, και είναι λογικό ο κόσμος αυτή τη στιγμή να έχει μια τρέλα παραπάνω για το ποδόσφαιρο. Έτσι είναι απόλυτα κατανοητό αυτό. Τη στιγμή που πάει και καλά η ομάδα. Το θέμα είναι αυτό όμως, ότι πρέπει να βρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο το Σάββατο στις 6 στο Αλεξάνδριο, στον Ιγκάλη Σκολ, να στηρίξει, να γεμίσει το γήπεδο, να γεμίσει το παλέ, να στηρίξει την ομάδα, η οποία, αν εξαιρέσει κανείς το παιχνίδι με τον Προμηθέα, έτσι, που ήταν μια κακή εμφάνιση, μια κακή βραδιά, ομολογουμένως. Και ένας Προμηθέας, σε διακόπτω πάλι, που είδαμε χθες τι έκανε στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Προμηθέας, με την Στάνδη. Ο Προμηθέας έχει κάνει μια ομάδα, η οποία στοχεύει στην τετράδα, ξεκάθαρα, και στοχεύει όσο γίνεται πιο μακριά στο μπάσκετ από το Champions League. Ο Προμηθέας. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό για τον Προμηθέα. Έχει δημιουργήσει ένα πολύ καλό σύνολο, έχει δώσει πολλά χρήματα φυσικά ο πρόεδρος του. Ναι. Δηλαδή και οι Αμερικανοί που πήρε είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες, και οι Έλληνες φυσικά. Γιατί δηλαδή τώρα έχει Τσαερέλη, Κασελάκη, έχει παίκτες, έχει ομάδα. Δηλαδή ο Άρης, αυτό λέγαμε και μετά το μάτσο, ότι το λείπω. Πήγε ο Άρης εκεί, ήταν ένα ντέρμπι, αλλά στην ουσία δεν ήταν ντέρμπι. Ο Προμηθέας και εκεί ήταν φαβορί. Ναι. Έτσι. Με βάση την εικόνα του ρόστερ. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Αλλά ο Άρης κατάφερε στην πρεμιέρα να κερδίσει σε μια δύσκολη έδρα, όπως είναι του Λαυρίου. Έτσι, που ναι, μπορεί να μην έδειξε καλό πρόσωπο, αλλά ομολογουμένως είναι μια ομάδα η οποία και πέρσι είχε καλή εικόνα και φέτος θεωρώ ότι θα έχει μια καλή εικόνα, άμα προχωρήσει και σε κάποιες αλλαγές ίσως παιχτών. Οπότε νομίζω ότι αξίζει το χειροκρότημα αυτή η ομάδα, και θα είναι καλό να βρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο το Σάββατο κόντρα στον Παναθηναϊκό, να μπορέσει να στηρίξει την προσπάθεια. Ρε Χρήστα, ένα παλιμπεδισμό με τα social media που σε έχει πιάσει. Καλά κάνει, καλά κάνει. Social media είναι μέσα στη ζωή μας. Τι παλιμπεδισμό είναι αυτό, ρε. Οπότε ξαναλέω ότι είναι μια ευκαιρία. Σήμερα πούμε βέβαια ότι βγήκε ο όμιλος του Άρη με την Ντνίπρο να είναι ο τέταρτος που συμπληρώνει τον όμιλο, μαζί με την Κατάνια από τη Φιλανδία και τη Λουκού Ηλεύσκη, η οποία ουσιαστικά είναι η Ηλεύσκη Σόφιας, έτσι απλά έγινε Λουκού λόγω του χορηγού. Ναι. Στον όμιλο τώρα 17 Οκτωβρίου πρεμιέρα για τον άλλη μια εβδομάδα με την Κατάγια εντός στο Νίγκαλ Σκολ. Έτσι, και έχει βγει το πρόγραμμα, έχει αναντηθεί και στο Λαμπάου Τάρις. Μέχρι τις 24 Νοεμβρίου νομίζω ότι τα παιχνίδια θα έρθουν. Ναι, έχει παιχνίδια. Εντάξει, τώρα το θέμα εδώ είναι να βρεθούν τα έσοδα για να καλυφθεί όλη αυτή η διοργάνωση. Γιατί και στη Φιλανδία και στην Ουκρανία δεν είναι εύκολη μετάβαση. Δεν θα πάνε οι δημοσιογράφοι σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Στη Σόφια όμως, Χρήσανδε. Θα πάμε. Θα δούμε. Θα πάει ο Σταμάτης. Εκεί θα πάμε. Μαζί θα πάμε, Χρήσανδε. Λογικά θα γίνει ο δικός. Με βανάκι, έτσι. Δεν ψήθηκε τώρα. Χρήσανδε, το χαλάσει. Να ξέρει κάτι ο Χρήσανδε. Εγώ θα οδηγάω κιόλας. Με βανάκι είναι πολύ καλύτερο. Ειδικά να πας εξωτερικό. Έτσι. Και με τα άτομα που θα παρτίζουν το βανάκι. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι στα μάτια για το FIBA Euro. Είναι καλό να σου πω κάτι, και είναι καλό και για τον κόσμο. Δηλαδή, επειδή έχω βρεθεί σε πολλά παιχνίδια του Άρη στην Σόφια, στην Βουλγαρία, ναι, τα προηγούμενα χρόνια, αρκετοί φίλοι του Άρη κάναν αυτό το ταξίδι, γιατί είναι μια καλή εκδρομή. Κατάλαβες, και πας και σαν εκτός έδρας, πας και σε ένα ευρωπαϊκό, είναι αλλιώς. Έτσι, δηλαδή, είχαν πάει σε άλλα παιχνίδια. Μπορεί και αυτό να τους δώσει μια ευκαιρία να πάνε και σε αυτό το παιχνίδι στη Σόφια. Να ρωτήσω. Για Κατάγια και για Ντίνο Προβόσκη, πώς το λένε. Ντνίπρο. Ντνίπρο ήταν. Ντίνο. Ποιος Ντίνο. Ντνίπρο. Ντνίπρο. Ντύπνο. Εντάξει, τώρα θα την μπερδέψω. Λοιπόν, στην οποία, αν θυμάμαι καλά, αγωνιζόταν ο Γκάμα στην ποδοσφαιρική. Ερώτηση τώρα για το FIBA Europe Cup. Υπάρχει για την πρόκριση από τους ομίλους ή πιο μετά κάποιο χρηματικό έπαθλο? Γιατί όχι, όπως γνωρίζω, όχι. Δεν υπάρχει τίποτα. Κάτι. Δεν. Άρα είναι για το γόητρο δηλαδή. Νομίζω, αυτό θέλω να το τσεκάρω, αλλά ναι, ίσως να δίνει κάποια χρήματα ως διευκόλυνση η διοργάνωση για κάποια έξοδα μπορεί να έχεις. Ναι, ενδεχομένως αυτό ίσως κάποιο ξενοδοχείο, αυτά. Αλλά ναι, τα λεφτά που δίνει, για παράδειγμα, στο Basketball Champions League δεν τα δίνει. Καμία σχέση. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, οι ομάδες πήγαν στον όμιλο, νομίζω ήταν 25 ή 50 χιλιάδες. Παίρνουν. Για χαρά λεφτά. Ναι, το θυμάμαι, γιατί είχε πάρει πέρσι ο Λάσκαρης Προστάντζα για τον όμιλο. Μετά, ας πούμε, για προκρίσεις έχει πάλι συν. Ναι. Λεφτά. Αυτά δεν τα δίνουν στην τέταρτη διοργάνωση, όχι. Ναι. Αυτή η διοργάνωση ουσιαστικά υπάρχει για να παίζουν οι πιο αδύναμες χώρες μπασκετικά. Έτσι, οι πιο αδύναμες ομάδες. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η διοργάνωση. Δεν μπορεί, δηλαδή, σαν ευρωπαϊκή διοργάνωση να αποκλείσει όλες τις άλλες χώρες που δεν έχουν καλές ομάδες.
να τις αποκλείσεις και να κάνεις μια διοργάνωση, ας πούμε, σαν FIBA μιλάω έτσι, σαν FIBA, δεν μιλάω για Ευρωλίγκα. Σαν FIBA που να έχει μέσα, ας πούμε, ομάδες από 10 χώρες. Ναι. Γιατί είσαι FIBA, πρέπει να έχεις μια διοργάνωση για αυτούς όλους που δεν μπορούν να παίξουν στο Basketball Champions League. Δηλαδή βλέπουμε έχει ομάδα από τη Φιλανδία, έχει ομάδες από τη Βουλγαρία. Ήταν στα προκριματικά, ας πούμε, ήταν ο Κεραυνός. Έχει ομάδες από την Τσεχία, έχει ομάδες από την Ουκρανία και από άλλες χώρες και στα προκριματικά. Είναι μια διοργάνωση που πρέπει να γίνεται. Δυστυχώς θα πω εγώ για τον Άρη, γιατί θεωρώ ότι ο Άρης δεν έχει κάποιο όφελος με τη λογική. Δηλαδή να το πάρεις, να την κερδίσεις τη διοργάνωση, σου πω εντάξει, είναι ένα τρόπαιο ευρωπαϊκό. Το γόητρο. Το γόητρο. Έτσι, τώρα να παίζεις εκεί, δεν ξέρω, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το έχουμε ξαναπεί εδώ μια φορά που βρέθηκα πάλι με το Χρυσάνθο. Έτσι, ότι είναι μεγάλο, με βάση αυτό το ρόστερ, είναι μεγάλο, μεγάλο ένιγμα το πώς θα αντέξει η ομάδα με τα ταξίδια και με τα παιχνίδια και με όλο αυτό. Και βέβαια είναι και πρόκληση για τη διοίκηση, η οποία στηρίζει τον Αγγέλο, γιατί το αίτημα είναι του Αγγέλου να παίξει ομάδα στο ΦΕΚ, όπως το λέμε, να μπορέσει να καλύψει και να μην υπάρχουν, να μην υπάρχει το παραμικρό, αν θέλεις, χρέος από αυτή τη διοργάνωση. Έτσι. Γιατί πρέπει να βρει τα έσοδα για να το καλύψει αυτό. Δηλαδή, για παράδειγμα, τηλεοπτικό δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Έτσι, αναγκαστικά θα πας στην κρατική τηλεόραση να πεις, έλα, πάρ' το, τη διοργάνωση. Ναι. Έτσι. Για να πεις ότι έχω κάποιο έσοδο από εκεί. Γιατί, πώς ξέρω, αυτά τα μάτς θα πέφτουν πάνω στα Basketball Champions League, στο Basketball Champions League, στην Ευρωλίγκα, στο ποδόσφαιρο που υπάρχει, ας πούμε. Οπότε είναι δύσκολο να κάποιος να μπει να σου πει, έλα, πάρε λεφτά για την τέταρτη ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έτσι. Ναι. Είναι μια δύσκολη χρονιά σε αυτό το κομμάτι, στο ευρωπαϊκό. Τώρα θα φανεί κατά πόσο θα επηρεαστεί η ομάδα αγωνιστικά, αν θα γίνει καλύτερη, κάτι που πιστεύει ο Αγγέλο, ότι μέσα από τα παιχνίδια θα γίνει η ομάδα καλύτερη, ή αν θα γίνει χειρότερη με τη λογική ότι θα επιβαρυνθεί από τα ταξίδια. Δηλαδή, τώρα να πας και στην Κατάγια που είναι σε μια πόλη από ό,τι ήταν στο χάρτη αρκετά μακριά, αλλά και στην έδρα της Νέπρα, είναι δύσκολο. Την Ήπρο. Ντύπνο. Ντύπνο. Κόλλησα τώρα. Τώρα δεν μπορώ να το πω. Άσε, κόλλησα τώρα. Θα το παίξει με το παίξει. Είναι δύσκολο. Εντάξει, όχι, πας με λεωφορείο που λέω. Και βασικά με λεωφορείο μάλλον θα πάει η ομάδα Σοφία. Δεν νομίζω να. Και παλιά με λεωφορείο πήγαινε. Ταξίδες έδωσα και σαρδάμιο το βράδυ. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα πασχετικά. Έτσι δεν έχει κάτι άλλο. Είπαμε στις 6 με τον Παναθηναϊκό. Όλη η πανέτοιμη ομάδα. Ξαναλέω ότι στη διοίκηση περιμένω να βρεθεί ο κόσμος στο γήπεδο για πολλούς λόγους, και για ψυχολογικούς και για οικονομικούς. Από ό,τι είδα και έχουμε και στο site. Για μένα κυρίως το δεύτερο σταμάτησε. Και ο Super 3 ανέβασε μια έτσι αφίσα για το παιχνίδι αυτό. Και για τα Διονύκο και για τα δική ομάδα θέλει. Οι Αμερικανοί τους αρέσει να βλέπουν κόσμο στο γήπεδο. Έτσι. Ο Έλληνας, ο Βεργίνης, ας πούμε, ο Μποχολής, ξέρει. Ναι. Οι Αμερικανοί είναι και άλλη ψυχολογία τους. Δεν έχουν μάθει να παίζουν σε γήπεδα έτσι σαν το παλί γεμάτα. Κατευθείαν δεν τρελαθούν. Και είναι από αυτά τα παιχνίδια τα οποία δεν ξέρω τώρα αν συμφωνείς, είναι και λίγο κλισέ αυτή, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικότητα ότι μόνο έχεις να κερδίσεις από αυτά τα μάτια. Κοιτάξτε, έχεις να χάσεις άμα χάσεις 40 πόντους. Καλά, γίνεται, αλλάζει. Εντάξει, το πράγμα. Ναι. Και πάλι δηλαδή. Δεν νομίζω όμως για στα μάτια. Ναι. Εντάξει, έχει χάσει ο Άρης με μεγάλη διαφορά. Εντάξει, ναι, έχει γίνει. Με ματσόν. Έτσι, αλλά να σου πω κάτι. Και εκείνο το μάτς πέρασε ο Άρης 30 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, 96-66 πριν να το μάτς τότε. Δεν έχασε. Ξέρετε γιατί δεν έχασε? Γιατί ο κόσμος έκατσε μέχρι το τέλος και χειροκρότησε την ομάδα. Γιατί είδε ότι παρά τη διαφορά δυναμικότητας που υπήρχε σε εκείνο το παιχνίδι, γιατί ο Άρης δεν ήταν τόσο κακός, όσοι μπήκαν μέσα προσπάθησαν. Εντάξει, απλά το άλλο ήταν καλύτερο. Έτσι, ο Παναθηναϊκός θυμάμαι είχε μια τρομερή ευστοχία στα τρίποντα εκείνο το μάτς. Ακόμα δηλαδή και από αυτό το μάτς κέρδισες που έκατσε ο κόσμος μέχρι το τέλος, δεν άδειασε το γήπεδο, νο. Θα μπορούσε να αδειάσει με τη διαφορά στους 30 πόντους. Έκατσε ο κόσμος και χειροκρότησε. Κατάλαβες, και αυτό είναι κέρδος δηλαδή. Αυτό λέμε ότι δεν έχεις να χάσει τίποτα από αυτά τα παιχνίδια. Γιατί ακόμα και αυτό το χειροκρότημα του κόσμου σε εκείνο το μάτς ήταν κέρδος για την ομάδα. Που αγωνιστικά δεν κέρδισε κάτι, αλλά αυτή το χειροκρότημα εκεί ήταν κέρδος. Έτσι, κάτι ανάλογο ισχύει και τώρα. Έτσι ο Άρης, αν κερδίσει, σίγουρα θα είναι μια έκπληξη. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει στόχους του Άρη το να κερδίσει τον Παναθηναϊκό. Δεν θα αλλάξει στόχους. Οι στόχοι θα παραμείνουν οι ίδιοι που έχουν ο Αγγέλο και οι παίχτες. Απλά σίγουρα θα αλλάξει την ψυχολογία και της ομάδας και του κόσμου. Έτσι, είτε κερδίσει, είτε κάνει μια καλή εμφάνιση να το παλέψει μέχρι το τέλος. Απλά
Αυτό που θέλουν στον Άρη επίσης είναι να με δουν κάτι ανάλογο με, από θέμα διαιτησίας. Με αυτό που είδανε στο Λαύριο. Έτσι. Που η διαιτησία ήταν τραγική. Πραγματικά ήταν τραγική η διαιτησία, κωμική. Έτσι. Και το άσχημο είναι βέβαια ότι επειδή ο κ. Γουλέλμος ανέφερε στον Εσακέ για διαιτησία, ότι πάλι πιστεύω δεν πρόκειται να γίνει τίποτα όπως δεν γίνεται όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όποιος πάει και λέει για διαιτησία, δεν γίνεται τίποτα. Όσο και να πας στον Εσακέ να τα πεις, η διαιτησία είναι της Ομοσπονδίας. Δεν πρόκειται να ασχοληθεί κανείς στον Εσακέ. Εδώ ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός έχει κάνει θέμα που έτσι παλεύει κάθε χρόνο για το πρωτάθλημα και δεν έχει αλλάξει κάτι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι το λέω για να μην νομίζουν κάποιοι ότι επειδή πήγε ο κ. Γουλέλμος θα αλλάξει τα πράγματα. Εγώ ξέρω ότι δεν μπορεί να αλλάξει. Είναι τόσο βαρύ, αν θέλει, εκεί το κομμάτι αυτό τη διαιτησία. Έχει τόσο βαθιές ρίζες όλη αυτή η ιστορία που είναι πάρα πολύ δύσκολο να τις κόψεις. Και δεν ισχύει μόνο στο μπάσκετ αυτό, ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Ναι, σίγουρα ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Απλά στο μπάσκετ είναι ακόμα πιο βαθιές, γιατί ξέρεις τι, στη διάρκεια του πρωταθλήματος δεν ασχολείται και κανείς με τη διαιτησία. Ναι. Κατάλαβες. Δηλαδή γίνονται κάποια λάθη τρομερά σε μάτς τα οποία περνάνε απαρατήρητα. Στο ποδόσφαιρο είναι αλλιώς. Στο ποδόσφαιρο, προχθές με αυτό που έγινε στη Λάρισα. Λάρισα, ξανά τη Λάρισα, ναι. Το μάτς. Είδες, όλη η Ελλάδα ασχολείται με αυτό. Μπορεί όμως. Είμαι το πέναλτι του Άρη. Ναι, κατάλαβες, ακριβώς. Είμαι το πέναλτι του Άρη. Γιατί στο ποδόσφαιρο είναι μια φάση που θα σου μείνει. Στο μπάσκετ, είδες στο Λαύριο. Έτσι, ο Άρης για μένα στο πρώτο μήνο σφαγιάστηκε. Έχω να δω χρόνια τέτοια διαιτησία. Αλλά η διαφορά δεν ήταν 20 πόντους. Παρά την εχθρική διαιτησία, η διαφορά ήταν η ομάδα ήταν κοντά. Καταλαβαίνεις. Και παρά την εθνική διαιτησία, ο Άρης κέρδισε. Στο ποδόσφαιρο, αν δεν σε δώσει δύο πέναλτι, πώς να κερδίσεις. Πρέπει να είσαι τρομερός οδερός, έτσι. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά φεύγουν να πάω να προλάβω και το λεωφορείο. Να πας στα μάτια μου, να είσαι καλά, λοιπόν. Συνέχεια. Και σε σένα στα μάτια μου, Ρελή. Λοιπόν, ό,τι θέλατε μπασκετικό, εδώ ήταν. Τα είπε όλα ο Σταμάτης ο Μουρελής, δύο μέρες πριν το πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο Νίκ Γκαλισσούλ. Εντάξει, μεγάλη διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Αλλά είναι ένα ντέρμπι σε κάθε περίπτωση και είναι και μια ευκαιρία να γεμίσει το παλέ, αυτό που λέγαμε με τον Σταμάτη, και για ψυχολογικούς λόγους, γιατί αλλιώς παίζει ο παίχτης όταν βλέπει το παλέ να φλέγεται. Και είναι και σημαντικό για να μπει ζεστό χρήμα στα ταμεία της ομάδας, ζεστό χρήμα το οποίο το έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Η ομάδα κατά το έχει όλη την χρονιά και τέτοια παιχνίδια με εμπορικούς αντιπάλους και ντέρμπι όπως με τον Παναθηναϊκό δεν πρέπει να τα αφήνει ο κόσμος έτσι ανεκμετάλλευτα. Θα πρέπει να πηγαίνει, να στηρίζει και την ομάδα, να στηρίζει και την διοίκηση οικονομικά. Όσοι μας ακούτε χρόνια, ξέρετε ότι η εκπομπή. Όχι αυτό. Ξέρετε ότι η εκπομπή. Πέρα από τα άλλα τραγούδια, είχε ως πρώτο της, δεν μπορείς να το πεις χαλή, αλλά ως πρώτη μουσική υπόκρουση, τον έναν και μοναδικό, τον άνθρωπο τον οποίο όταν πριν πολλά χρόνια έπαιζα σε όποιο μέσο και αν έχω δουλέψει, κάποιοι έλεγαν ότι θα έπρεπε να γίνει πιο in το τραγούδι του Άρη. Δυστυχώς δεν είναι πλέον ανάμεσά μας ο άνθρωπος ο οποίος τραγούδησε και ήμνησε τον Άρη παντού. Δυστυχώς δεν είναι μαζί μας ο Βασίλης Μποέμης. Ένας άνθρωπος που η φωνή του ηχεί στα μεγάφωνα του Κλεάνθης Βικελίδης κάθε φορά που η ομάδα σκοράρει, κάθε φορά που η ομάδα εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο, ένας άνθρωπος ο οποίος συνέδεσε το όνομά του φυσικά με τον Άρη, ένας άνθρωπος που αυτό το τραγουδάκι που ακούτε από κάτω μας έδινε δύναμη, ηθικό, μας ψήλωνε όσο χαμηλά και αν είχε φτάσει είτε η αυτοεκτίμησή μας, είτε το κουράγιο μας, είτε η δύναμή μας.
να εκφράσω τα βαθύτατα συλληπιτήρια και του Ολαμπαοτάρης και του Λίμπερο. Φαντάζομαι και όλων των Αριανών. Με άλλη διάθεση μπήκαμε στην εκπομπή. Με άλλη διάθεση φυσικά μας βρίσκει πλέον αυτή η πολύ δυσάρεστη είδηση. Και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι φυσικά σήμερα η εκπομπή θα έχει μόνο τον Βασίλη Μποέμι από κάτω. Και θα το βάλουμε και από την αρχή κιόλας και θα το αφιερώσουμε στο ταξίδι που θα κάνει ο Βασίλης Μποέμης για τη γειτονιά των Αγγέλων. Δώστε από την αρχή, Χριστάρα. Καλό ταξίδι, Βασίλη Μποέμη. Πάντα η φωνή σου θα βρίσκεται και θα ηχεί στα αυτιά όλων των Αριανών. Λίμπερο 107,4, Ολαμπαοτάρης. Ο Νέρ, Χρήστος Τσαλτίδης και Νίκος Παδόπουλος στα μικρόφωνα. Χρήστος και όσοι στη ρύθμιση του ήχου. Αλλιώς ξεκινήσαμε. Με αρκετή διάθεση είναι η αλήθεια και πιο χαλαρή. Αλλά έρχεται αυτή η πολύ δυσάρεστη είδηση με το θάνατο του Βασίλη Μποέμη. Και μας έριξε και εμάς, σας έριξε και εσάς. Δεν είναι σίγουρα, δεν το γνωρίζαμε βέβαια. Μια φορά, εγώ βέβαια είχα την τύχη να το γνωρίσω όταν τον είχαμε φιλοξενήσει στα στούντιο του RSFM πριν αρκετά χρόνια. Είναι το βιντεάκι που έχω ανεβάσει. Είναι εκείνη τη μέρα, τη μέρα που τραγούδησε ζωντανά τον ύμνο στο Βικελίδης. 6 χρόνια πριν. Ναι, ναι, ναι. Στα πρώτα βήματα του Ολαμπαοτάρης τότε. Ναι. Και τον είχε τιμήσει τότε η ΠΑΕ Άρης, τον είχε φέρει στο Κλεάνθης Βικελίδης. Νομίζω ότι σεζόν 11-12 νομίζω ήταν, εκείνη τη σεζόν πρέπει να ήταν. Και είχε τραγουδήσει live, νομίζω μάτς με τον Πανιόνι, δεν θυμάμαι τέλος πάντων. Μήπως ήταν εκείνο το Μηδίδη με τον Μήτρογλου. Όχι. Όχι. Δεν είναι αυτό, όχι. Όχι. Όχι, δεν είναι αυτό σίγουρα. Ναι. Κρίμα. Εντάξει, αλλά πλήρης έτσι... ημερών, 86 χρονών. Έτσι είναι η ζωή. Έτσι είναι η ζωή, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν υπάρχει Αριανός που να μην τον έχει ακούσει, δεν υπάρχει Αριανός που να μην έχει πανηγυρίσει, συγκινηθεί, κλάψει. Εγώ είναι ένα τραγούδι αυτό το οποίο, εντάξει, το έχω μεταδώσει, θεωρώ, περισσότερο από κάθε άλλον. Χιλιάδες φορές, ναι. Πραγματικά χιλιάδες φορές. Ναι, γιατί ήταν μόνιμο χαλί. Ένα τραγούδι το οποίο μιλούσε στην καρδιά μου, μιλούσε στην ψυχή μου και μιλάει ακόμα και στην καρδιά μου και στην ψυχή μου. Είναι ένα τραγούδι το οποίο πολλές φορές, δεν το κρύβω, το χρησιμοποίησα σε περιπτώσεις που χρειαζόταν να ανέβει η ψυχολογία του Αριανού. Πιο πολλές φορές το χρησιμοποίησα σε περιπτώσεις που ήθελα να κάνω τον Αριανό να νιώσει περήφανος. Ναι. Παρά σε νίκες, παρά σε πανηγύρια, παρά σε γκολ. Είναι ένα τραγούδι το οποίο όταν είχα αναλάβει στον Άρη υπεύθυνος επικοινωνίας το επανέφερα στο γήπεδο γιατί είχε κοπεί. Ναι. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αυτή ήταν η απόφαση τότε και το επαναφέραμε στο γήπεδο και ευτυχώς από τότε συνεχίζει και παίζει και ακόμα και σήμερα. Προχθές στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης και στην είσοδο των ομάδων αλλά και στα δύο γκολ του Άρη τα μεγάφωνα του Βικελίδης έπαιξαν τον ύμνο με τον Μποέμι. Δεν κατάλαβα ποτέ την λογική του να το εξυγχρονίσουμε και να το πάμε σε μια διαφορετική εκτέλεση ή αν θες το κατάλαβα από την έννοια ότι εντάξει το μπάσκετ είναι πιο διασκευή, και διασκευή, διασκευή ναι. Που είναι και πολύ καλή η διασκευή το ναι, ναι, ναι. Είναι εξαιρετική η διασκευή αλλά είναι άλλη όπως και να το κάνουμε η φωνή του Βασίλη του Μποέμη η πρώτη εκτέλεση είναι και πάντα. Είναι άλλο όπως και να το κάνουμε αυτό το μπουζουκάκι που παίζει ναι. Και στο ξεκίνημα και κατά τη διάρκεια του ύμνου συνδέει το σύγχρονο με το παλιό με την αρχή. Αυτή η ομάδα είναι Άρης. Θα ακουστεί πάλι και θα είναι ακούγεται Άρης. Και θα συνεχίσει να ακούγεται και με τον ΠΑΟΚ θα ακουστεί και πάντα θα ακούγεται. Έχει το από κάτω το θα το κρατήσουμε. Έχει το από κάτω να παίζει λίγο. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε και ήδη θα γίνει αύριο το πρωί στον Εύωσμο. Ναι. Να αναφέρουμε αυτό σαν λεπτομέρεια όπως μας ενημέρωσε και η ΠΑΕ Άρης η οποία θα καταθέσει και η Στεφάνη κιόλας. Αυτό νοητόταν ότι θα το κάνει. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του, στους δικούς του ανθρώπους. Από το πρωί ένας φίλος, ένας συνάδελφος με ρώτησε αν το έχω πληροφορηθεί
Η αλήθεια είναι, το συζητούσαμε και με το Σταμάτη, από πού μπορούμε να το διασταυρώσουμε, γιατί αυτό τώρα δεν είναι απλά να το πούμε με πάσα επιφύλαξη να πεθάνουμε έναν άνθρωπο. Όχι, όχι. Μπορεί να πέθανε. Αλλά μέσα στην εκπομπή, ρε παιδί μου. Ναι, ακούγεται διαφήμιση από κάτω, φίλε, να ξέρεις. Ναι. Λοιπόν, χρέωσε τους κάτι παραπάνω αυτούς. Μέσα στην εκπομπή ξεχαστήκαμε και δυστυχώς ήρθε η επιβεβαίωση και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ανοίγουμε γραμμές. Είναι ένας ακόμα λόγος για τον οποίο ο Άρης πρέπει να κερδίσει την άλλη Κυριακή. Ναι, Κυριακή. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές 2-31-087 και 3 οχτάρια για να συζητάμε κουβεντούλα και με εσάς πλέον. Μέχρι και τις 7 παρά 10, 7 παρά 5 εκεί πέρα που θα πάμε παρέα σήμερα στην πρώτη τελευταία κομπή της εβδομάδας. Στέλνετε φυσικά και τα μηνύματά σας. FM και ενώ το μήνυμά σας το 54526, οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή. Μαζί μας είναι ο Φτύκας Πλακάκια και ήδη γηνής, με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλο το φθινόπωρο, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 3739, κάτω τούμπα πάνω τον κήπο του καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Έχουμε γραμμή, Χρήστο μου, ωραία, πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Να πω ναι. Να δώσουμε, επειδή το αφήσαμε, θα το είχαμε για δεύτερη ώρα, μπορείτε να στέλνετε και για 5 εισιτήρια του αγώνα Άρης Παναθηναϊκός, FM και ενώ. Ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526, 7 η ώρα θα γίνει η κλήρωση. Ωραία. 5 εισιτήρια. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Πρώτα απ' όλα να ευχηθούμε στην οικογένεια καλησπέρα, να είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει τον συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος ακούγεται γλυκύτατος, η φωνή του είναι γλυκύτατη. Αυτό. Λοιπόν, λέτε ότι αύριο το πρωί θα γίνει κηδεία. Σε ποια εκκλησία δεν μας λέτε? Στον Εύωσμο. Ναι, ο Εύωσμο δεν έχει μια εκκλησία. Ναι. Θα το μάθουμε και αυτό και ας το πούμε. Έχει. Στον Εύωσμο. Έχει χίλιες δύο εκκλησίες ο Εύωσμος. Έχει χίλιες δύο. Τόσο μεγάλος είναι ο Εύωσμος. Η μισή Θεσσαλονίκη χρήσανθη είναι Εύωσμος. Ναι. Κιτρινόμαυρος γι' αυτό. Λοιπόν, να μας ενημερώσετε και πού. Στον Εύωσμο, θα πάρουμε έναν δρόμο. Ψάχνουμε μία-μία τις εκκλησίες. Δεν γίνεται. Πάμε παρακάτω. Άκουσα το Σταμάτη Μουρλή. Ναι. Και είπε για την Ευρωπαϊκή... Στο κημητήριο του Ευώσμου. Άμπρα. Άρα πάνω στην εκκλησία που έχει τα κημητήρια. Ωραία. Άρα γίναμε πιο συγκεκριμένοι. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα το Σταμάτη Μουρλή να μιλάει για την Ευρωπαϊκή... για τους Ευρωπαϊκούς Αγώνες του Άρη. Ναι. Νομίζω ότι από αυτή τη διοργάνωση, αυτός που κατακτάει το συγκεκριμένο τρόπο, παίζει στην Ευρωλίγκα. Κάνω λάθος? Ποιο? Το FIBA Europe Cup? Ναι. Όχι. Λάθος κάνεις. Ποιο είναι? Το άλλο Europe Cup. Τώρα μην μπέρδεψες. Είναι, υπάρχει της Ευρωλίγκα, υπάρχει το Europe Cup, υπάρχει το FIBA Champions League, υπάρχει το FIBA Euro Cup και υπάρχουν και οι παρεμβολές που κάνει ο Παπαδόπουλος με το κινητό του. Από το κινητό σου, επειδή φορτίζει είναι. Όχι. Δεν είναι τρεις ήδη οργανώσεις. Τέσσερις. Τέσσερις. Της Ευρωλίγκα. Ναι. Τέσσερις είναι. Το Europe Cup και το FIBA Europe Cup. Α, μάλιστα. Τώρα μας μπέρδευσες ακόμα πιο πολύ. Το Europe Cup δεν είναι της FIBA. Είναι δύο της EuroLeague, δύο της FIBA. Ναι, αυτό είναι συνήθως. Μάλιστα. Α, είναι το άλλο το έτσι. Είναι τέταρτη διοργάνωση. Τότε να του δώσω δίκιο σε αυτό. Ναι. Ότι είναι τέταρτη διοργάνωση. Είναι η τέταρτη. Αλλά τα ήθελα να πω λίγο και από την οποία αποκλείστηκε το Λαύριο. Ακριβώς. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι τα τελευταία χρόνια το μπάσκετ πάντα κρατούσε και κράτησε σε δύσκολες στιγμές το σύλλογο. Και προσωπικά εγώ ποτέ δεν θα το εγκαταλείψω. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως κάποια στιγμή και αυτός ο κόσμος δεν μπορεί να βλέπει μόνο ήτες με τις συγκεκριμένες ομάδες. Τι εννοώ με αυτό? Με τον Παναθηναϊκό εννοείς? Ναι, και με τον Ολυμπιακό. Ναι, αλλά Θανάση, καταλαβαίνεις ότι πλέον. Ναι, πολύ, το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω. Υπάρχει όμως και ένα αλλά. Εγώ το αντέχω. Ο χαρακτήρας μου το αντέχει. Ναι. Γι' αυτό είμαι εκεί. Υπάρχει κόσμος που δεν την αντέχει. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί που δίκουν την ομάδα. Και όταν απαιτούν οικονομική ενίσχυση και βοήθεια και στήριξη, να σκέφτονται και αυτόν τον παράγοντα.
Για να λέμε και την ομοία αλήθεια κάποια στιγμή, δεν ξέρω, εγώ εκεί θα είμαι. Άλλοι δεν θα είναι εκεί, πιστεύω. Λοιπόν, πιστεύω ότι έχει κουραστεί ο κόσμος με το συγκεκριμένο τμήμα του συλλόγου, εκτός από δύο χρονιές, μία την πρώτη του Λάσκαρη και μία ακόμα πάλι ήταν η πρώτη του Πρίφτη, δεν θυμάμαι καλά. Οι άλλες όλες ήταν χρονιές στήριξης οικονομικής, και ο σύλλογος να πάει όπου πάει. Στήριξης οικονομικής. Κούρασε τον κόσμο αυτή η κατάσταση. Να λέμε και κάποια αλήθεια. Γιατί αν δεν δουν εικόνα αυτή που περιμένουν, να ξέρουν γιατί δεν θα τη δουν. Ναι. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Από την άλλη υπάρχει και το τμήμα του ποδοσφαίρου που γίνεται αυτό που γίνεται. Θα σε διακόψω. Και θα σου πω για το μπάσκετ, αυτό το οποίο έχω πει για το ποδόσφαιρο και το έχω γράψει και στην αρχή τη σεζόν, τότε που γινόταν πολύ κουβέντα για τα διαρκείας και για τη στήριξη κτλ. Δεν στηρίζεις τα πρόσωπα και τη διοίκηση. Δεν μιλάω για αυτό. Στηρίζεις την ομάδα. Όχι, δεν μιλάω φυσικά. Και όσο ξενερωμένος και αν είσαι, η ομάδα χρειάζεται τον κόσμο της. Λοιπόν, είναι και θέμα χαρακτήρων ανθρώπων πόσο αντέχουν τη στεναχώρια, γιατί δεν είναι στεναχώρια, υπάρχει περίπτωση. Και όταν λες δεν είναι 30, πέρσι ήταν 30, αντιπρόπερσι ήταν, μόνο σου λέω την πρώτη χρονιά του Πρίφτη τη γλιτώσαμε. Είχαμε ομάδα και τους κοντράραμε. Στα play-off δύο νίκες είχαμε κάνει. Δύο νίκες στα play-off, ναι. Yeah. Μα θυμόμαστε το ένα και μοναδικό. Με το τρίποδο του Μακνίλ. Τα άλλα όλα ήμασταν και μια νίκη με τον Καλαϊτζή που έβαλε 28 πόντους. Λοιπόν, εντάξει και ο κόσμος ξέρεις κάποια στιγμή, εδώ έρχομαι να δικαιολογήσω, εγώ που δεν το δικαιολογώ, γιατί ξέρεις κάπου είναι και λίγο κουραστικό για την ψυχολογία του κόσμου. Ο περισσότερος κόσμος δεν αντέχει την ήττα. Νίκο Παπαδόπουλε και Χρυσταντσαλτίδη. Εγώ δεν είπα τίποτα. Και ειδικά ο Έλληνας. Ο Έλληνας ο οποίος αγαπάει την νίκη περισσότερο από ό,τι αγαπάει την ομάδα. Αλήθεια. Αυτή είναι η νοοτροπία του Έλληνα. Αυτή είναι αλήθεια. Η μεγαλύτερη αλήθεια. Μεγαλύτερη αλήθεια. Της ας ευχηθούμε όσοι το αντέχουνε, όσοι το αντέχουνε, γιατί θα είναι ήττα, έτσι. Μια ομάδα η οποία ήταν, για μένα ήταν μεγάλη. Έκατσε το είδα στο βίντεο γιατί δεν το είδα ζωντανό, είχα δουλειά. Λοιπόν δεν το πίστευα ότι βάλαμε 73 πόντους όταν άκουσα το τελικό αποτέλεσμα. Μια ομάδα η οποία δεν μπορεί να σκοράρει, δεν μπορεί να έχει και απέτηση. Και οι κανονισμοί έτσι πως έχουν γίνει, αβγάλεξε τη διαιτησία έτσι, δεν υπάρχει περίπτωση. Με το που θα πας λίγο κάτι να κάνεις, θα πέσουν τα σφυριγματάκια, θα φας τον αποκεφαλισμό σου, χαμπάρι δεν το πάρεις. Με το άθλημα έτσι όπως εξελίσσεται και οι κανονισμοί είναι υπέρ του επιτιθέμενου, ναι μεν η άμυνα, αλλά. Με 60 πόντους και 55 δεν πας πουθενά. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, όσοι το αντέχουμε θα είμαστε εκεί. Ωραία. Και όσοι έχουμε την... πώς το λένε ρε παιδί μου, ξέρουμε γιατί πηγαίνουμε. Γιατί όταν θα βάλουμε το χέρι στην τσέπη, ξέρουμε γιατί θα το βάλουμε το χέρι στην τσέπη και ξέρουμε ότι θα κάνουμε καλό, θα πάμε. Ας όψετε αυτοί που έχουν την νοοτροπία την ελληνική και θα καθίσουν από το σπίτι να κάνουν αυτό που κάνουν τις περισσότερες φορές. Χαίρετο. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Θανάση. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Αν ο κόσμος έχει κουραστεί από το μπάσκετ, από το ποδόσφαιρο, τι να πούμε που τα τελευταία 30 χρόνια έχουν δεθεί τα έντερά μας κόμπο, να πούμε, και έχουμε φάει τα σοφικά μας και έχουμε διαλύσει τις οικογένειές μας. Δεν χάνουμε όμως το ποδόσφαιρο. Ναι. Ακόμα και τη χρονιά που πέσαμε, δεν χάσαμε. Ναι. 2-2 φέραμε με αυτούς που είμαστε παράρτημά τους. Δεν ξέρω για τον Έλληνα φίλαθλο. Δεν έχω ιδέα για τον Έλληνα. Εγώ ξέρω ότι ο Αριανός, που είναι μια κατηγορία μόνος του, δεν ανήκει ούτε στο Θεσσαλονικό φύλαθλο, ούτε στον Έλληνα φύλαθλο, ούτε στο παγκόσμιο παδό, ούτε... Είναι μια κατηγορία μόνος του. Έτσι, είναι εκτός πλανήτη. Λοιπόν, εγώ ξέρω ότι ο Αριανός πηγαίνει για να δει την ομάδα του. Είτε παίζει με το Μαυροδέντρι, είτε παίζει με τον εξάστερο Παναθηναϊκό, πηγαίνει για να δει τις φανέλες κυτρινόμαυρες με το Θεό εδώ στο στήθος. Το γήπεδο, το κλίμα, την εγώ αυτό ξέρω. Ναι, ναι. Και ξέρω επίσης ότι ο κόσμος θα είναι στο Παλαιοντεσπορ για να δει το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι της χώρας. Γιατί το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι είναι το Παναθηναϊκός Άρης. Αλήθεια. Γιατί συναντιούνται στο παρκέ
το 70% των εγχώριων τίτλων που έχουν κατακτηθεί. Αλήθεια είναι αυτό. Κάνω λάθος. Αν βάλεις και τον Ολυμπιακό, πάμε στο 90. Εγώ ξέρω, Χρήσανθε, ότι το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι, δεν μιλάω για ντέρμπι Θεσσαλονίκης ή ντέρμπι Αθήνα Πειραιά, το απόλυτο. Κοίταξε, ελληνικό η μπασκετικό μόνη ντέρμπι... ομάδα, η μόνη ομάδα που μπορεί να έχει ένα ανάλογο προσωνύμιο με τον Άρη στον μπάσκετ είναι ο Παναθηναϊκός. Καλός ή κακός, τα τελευταία χρόνια βέβαια το έκανε, την τελευταία 20ετία, με το πολύ χρήμα που έριξαν οι Γιαννακόπουλοι. Αλλά η μόνη ομάδα που μπορεί να συγκριθεί είναι αυτή, δεν υπάρχει κάποια άλλη ομάδα. Άρα ο κόσμος θα πάει να δει τις δύο πιο βαριές φανέλες. Κοίταξε, του ελληνικού μπάσκετ. Αν θες την άποψή μου, εγώ συμφωνώ με το πρώτο κομμάτι αυτό που είπες. Εγώ όποτε πάω στο γήπεδο δεν με ενδιαφέρει είτε είναι το κοκκινόχωμα, είτε είναι ο ΠΑΟΚ, είτε είναι ο Παναθηναϊκός, είτε είναι η Ατλέτικο. Και γι' αυτό πάω σε όλα. Με νοιάζει ότι παίζει ο Άρης. Δεν μπορώ. Παίζει ο Άρης στην τηλεόραση. Ας παίζει το πιο αδιάφορο μάτς που υπάρχει, ρε φίλε. Φιλικό παιχνίδι, είδα το φιλικό παιχνίδι με τον Αγροτικό Αστέρα. Δεν με νοιάζει. Θα κάτσω να δω τον Άρη. Και νομίζω ότι αυτή η φιλοσοφία όντως υπάρχει μόνο στον Αριανό. Οι υπόλοιποι πραγματικά πάνε ανάλογα με την επιτυχία. Όχι ότι δεν έχουμε και εμείς τέτοιους. Έχουμε. Φυσικά και έχουμε. Έχουμε. Αυτούς που θα θέλουν να πάνε στο καλύτερο παιχνίδι. Okay. Είναι σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Πολύ μικρότερο ποσοστό από ότι είναι. Είναι πολύ μεγάλο το άλλο το ποσοστό. Αυτοί που πάνε για τον Άρη. Που πάνε για τον Άρη. Ό,τι και να γίνει, με όποιον και να παίζεις, θα πάω να δω τη φανέλα με το Θεό του πολέμου στο στήθος. Ό,τι και να γίνει. Αυτό είναι. Okay. Εντάξει, άμα παίξει με τον Ατλέτικο κτλ. Θα έρθουν κι άλλοι. Αυτά τα ευρωπαϊκά τώρα έτσι. Εκεί πηγαίνει και για να τελειώσω, για να, αν θέλει να μιλήσει κάποιο άλλο, να επικροτήσω αυτό που είπε. Ότι εγώ, ας πούμε, το τραγούδι του Μποέμι, τον είναι αυτό του Άρη, τον άκουσα τα τελευταία 4 χρόνια, χωρίς υπερβολή, περίπου στις 150 κάτι φορές. Mm-hmm. Τα προηγούμενα χρόνια, πριν την τετραετία, πενταετία, τον άκουγα κάθε φορά στο γήπεδο. Το πόσες φορές τον έβαλα, γιατί τον έχω μέσα στο κινητό, το πόσες φορές τον έβαλα να τον ακούσω τα τελευταία 4-5 χρόνια, είναι εξωπραγματικό το νούμερο. Γιατί ακούγοντας αυτό το τραγούδι, προσπαθούσα να πείσω τον εαυτό μου ότι ξέρεις τι, μην πέφτεις ρε παιδί μου, είσαι Αριανός. Είσαι Αριανός, έχεις μάθει αλλιώς, μην γονατισμείς, μην χάνεις το μυαλό σου. Αυτό το τραγούδι, εγώ αυτό που είπα είναι αυτό που ένιωσα. Και αυτό που νιώθω κάθε φορά που το ακούω. Και στην δύσκολη μου ανέβαζε το ηθικό. Και φαντάζομαι ότι όπως το έκανε σε μένα, το έκανε στον κάθε απλό Αριανό. Δεν είναι. Μιλάει στην καρδιά μας. Μιλάει στο μυαλό μας. Με τόσο απλά λόγια. Με το εσύ είσαι το καμάρι. Είναι τόσο απλό αυτό το τραγούδι, αλλά τόσο δυνατό το συνέστημα που νιώθει ο Αριανός. Δεν είναι αυτός ο ύμνος του Άρη. Ο ύμνος του Άρη δεν είναι αυτός. Το ξέρω. Και είναι πολύ καλό που το τραγουδάνε και, μέσα την ώρα του αγώνα ή όταν τελειώνει ο αγώνας και ξεκίνησε και από το ρόλο. Πόσοι άλλοι σύλλογοι έχουν καταφέρει το τραγούδι τους να το τραγουδάει ο κόσμος στο γήπεδο? Κανείς. Ο μόνος ίσως, πάλι τώρα, είναι ο Παναθηναϊκός. Και εκεί πάλι, επειδή έχω, τώρα κρατάω τη γραμμή, χίλιο συγγνώμη. Δεν πειράζει. Επειδή έχω ζήσει πέντε Αθήνα, πράγματα, Άλεξ, πέντε πράγματα πριν να τα ακούει ο Αριανός και ο νεότερος και ο παλαιότερος. Δεν πειράζει αν κάποιος μιλάει και λέμε κάτι διαφορετικό από την καθημερινότητα. Χρήσανθε, δεν μιλάμε για να κάνουμε τους έξυπνους ή τους ξερόγες. Μιλάμε να ακούσουν και πιο νέα παιδιά. Έτσι. Να μαθαίνουν πέντε πράγματα. Μόνο γι' αυτό μιλάμε, για τίποτε άλλο. Επειδή έχω ζήσει στην Αθήνα 1,5 χρόνο λόγω δουλειάς. Ναι. Έχει βέβαια πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Πάρα πολλά. Δεκαετίες. Είχα πάει σε όλα τα γήπεδα. Είχα πάει και Φιλαδέλφια και Καραϊσκάκη και Λεωφόρο. Πιστέψτε με ειλικρινά, στο μόνο γήπεδο που ένιωσα οικεία, δηλαδή είπα αμάν, σαν το Γαριλάο είναι, ήταν η Λεωφόρος. Ναι, αυτό είναι. Ήταν τα πρόσωπα, ήταν η συμπεριφορά, ήταν αυτή η γκρίνια και η μύρλα. Ναι, ήταν, ειλικρινά σας μιλάω, ένιωσα, αν ήταν ασπρόμαυρη εικόνα, φτωφτού να πούμε, ένιωθα ότι είμαι στο Χαριλάου, ειλικρινά. Μόνο μια διαφορά έχουμε με αυτούς. Έχουν Βαρδινογιάννηδες και Γιαννακόπουλους. Έλα και μια φορά και σε εμάς, ρε φίλε. Κανονικός όμως, όχι Κοντομινάς. Κανονικός. Να είναι δηλαδή Αριανός. Και να είναι τέτοιο μέγεθος. Να σου πω μετά τι θα γίνει. Είχαμε το Τζαρούχα και το Καραμπέλ, εντάξει. Okay, λοιπόν, άντε καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
Ηλιοφόρος είναι και ποδοσφαιρικό γήπεδο. Εντάξει. Είναι και ποδοσφαιρικό γήπεδο και μοιάζει στο γήπεδο. Κοίτα να σου πω. Αν και εγώ τους Παναθηναϊκούς δεν τους γουστάρω, ρε παιδί μου, κτλ. Αλλά είναι οι μόνοι που έχουν το κοινό στοιχείο αυτό στο μπάσκετ. Ναι. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις τίποτα τώρα. Έχει πάρει τόσα και τόσα. Είναι. Θα μου πεις τα μισά τα πήρε αλλιώς, αλλά τέλος πάντων. Πάμε επόμενος. Στον τελευταίο φίλο πριν τον break. Καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα. Καλώς τον. Χρυσάνθε, αυτό που λέει Άρη, γλυκιά μου, ομάδα μεγάλη. Έτσι. Αυτό, φίλε, με κάνει, με συγκλονίζει. Και όταν μπαίνω στο Κλεάδης Βικελίδης, ξέρεις, το σιγοτραγουδάμε καμιά φορά. Και όταν βγαίνουν πάλι το σιγοτραγουδούσαμε. Δεν είναι ο ύμνος του Άρη, πραγματικά. Αν σου πω κάτι, πόσες φορές εσύ δεν έχεις τραγουδήσει του Καζαντζίδη, του Στράτου Διονυσίου, τραγούδια ψιθυριστά. Πολλές φορές το έχεις κάνει. Του Καζαντζίδη όχι, του Στράτου Διονυσίου ναι. Ναι, εντάξει. Πες έναν άλλο, την Ρίτσα Σακελαρίου ή κάποιο τεράστιο τραγουδί του Τσιτσάνι, άντε να πούμε του Τσιτσάνι. Αυτός ήταν εμβληματική παρουσία. Εγώ σήμερα συναχωρέθηκα με την έννοια ότι έφυγε ένας άνθρωπος που είδε τίτλους στο σύλλογο και δεν είδα εγώ. Δυστυχώς εγώ δεν έχω δει στο ποδοσφαιρικό αριθμό που έχουμε να το δω. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν όπως ο Αλέξανδρος που ήταν ο προηγούμενος, ο Παύλος. Και άλλοι πολλοί, αυτοί είναι εμβληματικοί. Δηλαδή εγώ τους ακολουθώ και λέω ρε εσύ, αυτοί είναι αριανοί. Εμείς που είμαστε πιο μικρής ηλικίας, πρέπει να κάνουμε βήματα σαν για αυτούς. Που αυτοί προδοθήκανε. Ο Παύλος, ο Αλέξανδρος, ο Βετεράνος, ο Ταξιτζής, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά του. Και άλλοι πολλοί αριανοί που έχω συναντήσει, ο κύριος Αντώνης. Είναι τεράστια η ομάδα που είχε αυτός ο κόσμος να ζήσει τέτοιους ανθρώπους. Όπως ο Σόλος που είναι στο γήπεδο. Αυτές οι καταστάσεις με εμένα σαν αριανό μου έκαναν πολύ μεγάλο καλό. Και έλεγα ρε τι γίνεται αυτός ο σύλλογος. Πρέπει κάποια στιγμή να δει και πολλά περισσότερα από ότι το αφήσαν κάποιοι άλλοι. Οι παράγοντες ήταν μικροί. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι μεγάλοι. Τεράστιοι άνθρωποι. Ο Σόλωνας μας βάζει όλους κάτω τώρα. Ναι. Εύκολα. Εντάξει. Αλλά όμως υπάρχει ρε φίλε. Υπάρχει, είναι εκεί. Πάμε. Να σε καλά, Νίκο. Να σε καλά, Νίκο. Έγινε καλό απόγευμα. Λοιπόν. Η διεισδυτικότητα του τραγουδιού. Χαμήλωστο λίγο, Χρήστο. Για να καταλάβετε πώς από τον μεγαλύτερο μέχρι το μικρότερο. Θα σας βάλω ένα προσωπικό βίωμα. Με αυτό θα κλείσουμε το ημίωρο. Ναι. Είναι πριν από 3 χρόνια. Άρα είναι σε μια ηλικία που ο γιος μου είναι 3,5 χρονών, στα 4. Για να καταλάβετε το πόσο... Άρη, εσύ είστε το καμαρί. Άρη, ομάδα τσαγκουδί. Κι όποιος στέλνει αντίπαλος με σένα, πρέπει πρώτα καλά να το σκεφτεί. Ωραία. Από αυτό και μόνο, και πόσοι από όλους εσάς μας ακούτε αυτή τη στιγμή δεν έχετε κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα που έκανα εγώ πριν 3 χρόνια, που έχω το παλικαράκι μου και μου τραγουδάει και τον τραβάω βίντεο και τον έχω κρατήσει στο κινητό 3 χρόνια μετά, για να αντιληφθεί ο καθένας το τι σημαίνει για μας αυτός ο άνθρωπος που έφυγε και αυτό το τραγούδι. Και πριν 3 χρόνια ο Άρης ήταν στη Γάμα Εθνική. Αν όχι, μπορεί να είναι στη Β, να έχει ανέβει μόλις. Καλοκαίρι είναι, Ιούνιος του 2015. Δεύτερη χρονιά στη... Στη Γάμα είναι. Στη Γάμα είναι. Έχει ανέβει όμως, έχει τελειώσει. 14-15, είναι δεύτερη χρονιά στη Γάμα είναι. Ναι, παίζει ξανά στη Γάμα ή παίζει ξανά στη Β'. Γάμα, ναι, Ιούνιος είναι. Ναι, ναι. Έχει τελειώσει αυτό, εννοώ, ρε φίλε. 14-15 είναι. Προετοιμαζόμαστε για τη Β'. Άρα είναι στη Γάμα πάλι. Δεύτερη χρονιά στη Γάμα. Έχουμε μείνει στη Γάμα Εθνική δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μείνει στη Γάμα Εθνική. Και δεν ξέρουμε ακόμα, ο Καρυπίδης είναι το. Σεπτέμβριο. Ναι. Και το παλικαράκι μου κάνει αυτό. Πόσοι από εσάς αλλάτε στη θέση τη δική μου. Και ξέρω τι είστε. Και ξέρω ότι έχετε τραβήξει το αντίστοιχο βίντεο.
Πάμε Χριστοκιό στο τελευταίο break και επιστρέψουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λίγο 107,4 όλα από το RSN. Έχουν καμάρι. Χρήστο, χαμηλούσε λίγο τα ακουστικά μου. Εγώ νόμιζα εμένα. Όχι, το χωρίς. Καλά, αυτό να. Και μαθ... τώρα μαθαίνει χαμηλούστε. Αυτό να. Αυτό να ναι. Αυτό να ναι. Δεικτική αντωνυμία. Δεικτική αντωνυμία. Αυτά μ' άρεσαν. Σε χωρίς να τα κατέχει αυτά. Είναι... Τα έχω ξεχάσει τώρα. Δε. Ναι. Κάποτε τα ήξερα όλα απ' έξω. Στο συντακτικό δεν είμαι ποτέ καλός. Ήμουν άριστος. Στο συντακτικό και στη γραμματική. Ακόμα όχι, είμαι. Όχι, όχι, όχι. Καλός. Απλά έχουν αλλάξει τα μισά. Δηλαδή, κάτι αυτό το. Εσύ τα φρεσκά με το θηλυκό. Τα μαθαίνω, τα μαθαίνω τώρα. Αυτό με το. Όταν το πολύ γράφεται με δύο λάμδα και ήττα. Ναι. Έχει κάνει συγκεκριμένο κανόνα. Εγώ το είχα μάθει πολύ καλή με ύψιλον. Επιρηματικός προσδιορισμός. Ναι. Τώρα όμως λέει είναι επιθετικός προσδιορισμός. Το επίθετο κάτι περίεργα γράφουν και το γράφουμε δύο λάμδα και ήττα. Σκέψου τώρα που θα πάρει. Πολύ καλή ομάδα δηλαδή. Εμείς το γράφαμε με λάμδα ύψιλον το ναι. Πολύ. Τώρα γράφεται με δύο λάμδα και ήττα. Κάτσε να μπείτε και στο Λύκειο σιγά σιγά και να αρχίσουν και οι κατευθύνσεις. Οι γονείς μας βέβαια ξέρεις τι είχαν μάθει. Ότι όταν είχε τον Να μπροστά ήταν υποτακτική. Ναι. Έγραν να επιστρέψει. Ναι. Το ψι με ήττα. Όχι με ψιλογιώτα. Μετά ναι. Άλλαξε αυτό. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Άλλα χρόνια. Λοιπόν, 2-31-0-287 και 3 οχτάρια ανοιχτές για λίγο ακόμα οι γραμμές. Δίνουμε και 5 εισιτήρια για το ναι. Άρης Παναθηναϊκός. Γράφετε FM, αφήνετε κενό. Το ονοματεπώνυμό σας. Και το στέλνετε στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση. Θα κάνουμε να λίγο κάνω κάτι άλλο. Ναι. Να πω οι πέντε ακόμα, πέρα από τον, τον έναν που έστειλε τώρα, οι πέντε πρώτοι που θα στείλετε τώρα, χωρίς κλήρωση, θα τα πάρετε εισιτήρια κατευθείαν. Οι πέντε πρώτοι. Ναι. FM και ενώνομα τεπώνυμα αποστολή στο 54526. Με το που θα στείλετε τώρα το μηνυματάκι, θα το πάρετε κατευθείαν. Για να μην σας ταλαιπωρώ με κληρώσεις και, και νομίζετε ότι μπορεί να το πάρετε και μπορεί να μην το πάρετε. 287-888, ανοίγουμε και πάλι τις γραμμούλες, έχουμε ένα τεταρτάκι ακόμα και θα πάμε έτσι μέχρι το τέλος της εκπομπής. Παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του αείμνηστου, με έναν αφρί που το χώμα που του σκεπάζει. Είπες μεγάλες αλήθειες για το τραγούδι του, του Μποέμι. Εμάς μας κράτησε, εγώ ένας ο γιος μου είναι 9,5 και άλλος είναι 6,5. Δηλαδή πέσαν πάνω στην πίτα. Ήταν, χειρότερη... ήταν από τα στοιχεία που κράτησαν τα αριανάκια. Και γι' αυτό όσο μπορούσα το έπαιζα, όσο μπορούσα. Συμφωνώ και παυξάνω γιατί σου λέω έχω παράδειγμα από τα δικά μου τα παιδιά, τους γιος μου τους γιους, οι οποίοι στο YouTube το πρώτο πράγμα που πατούσαν στο κινητό ήταν το τραγούδι του. Έτσι είναι. Και ένας από τους λόγους που μπορέσαμε και τους κρατούσαμε γιατί έγινε πραγματικά έγινε γενοκτονία. Πραγματικά τα τελευταία χρόνια. Όσοι γονείς δεν ασχολήθηκαν, ναι. Γιατί, όσοι τέξει. Δεν ασχολήθηκαν, εμείς τους κρατήσαμε με νύχια και με δόντια, ιδίως την πρώτη χρονιά, λίγο του Λάσκαρη, τους πηγαίναμε λίγο στο παλέ, λίγο έτσι. Μ' άρεσε που πατούσαν YouTube και παίζανε το συγκεκριμένο τραγούδι. Και τώρα με παίρνουν πάλι τηλέφωνο για εισιτήρια. Μήπως έχεις ένα, δύο, τώρα, να το αγοράσουμε. Τώρα, αυτό είναι το καλύτερο. Τώρα, να το αγοράσουμε. Τώρα, ναι. Και άμα σε πω ότι με το Φιλότα, τι, τι, από πού είναι, πρέπει να γράψουμε βιβλίο, με το Φιλότα στο Άρης Φιλότα, στην πρώτη χρονιά, ήμασταν στη 2, 25 άτομα. Όσοι μαζεύονται στο γήπεδο του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. 25 άτομα στη 2, στο Άρης Φιλότα, όποιοι ήμασταν, δεν ξέρω μακάρι να είμαστε όλοι γεροί, ήμασταν 25 άτομα στη 2, επαναλαμβάνω, έτσι, 3 είχε, ξέρω εγώ, ναι, 25 άτομα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτι να σε διορθώσω. Το ναι. Ίδιο το έχεις ξαναπεί, βέβαια. Ναι. 2-2 δεν ήρθαμε τη χρονιά που πέσαμε. 1-1 ήρθαμε τη χρονιά που πέσαμε. Την προηγούμενη είναι το 2-2. Μπράβο. Ναι, 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 έχεις δίκιο. Έτσι. Και κάτι για τον μπάσκετ. Σήμερα πήγα να πάρω το εισιτήριο στο παλέ. Σωστά, γιατί ήταν ιδανική, ήταν εκείνη τη χρονιά. Έχεις δίκιο, ναι. Ιδανική, ναι. Το, ήταν, στο 2-2. Στο 2-2, ναι, ναι. Το άλλο ήταν με το αυτογκόλ του Κονομόπουλου. Το 1-1. Mm-hmm. Με τον κολλητό του και του Κορμόβου. Λοιπόν, πήγα από το παλί να πάρω το εισιτήριο και αυτό που δεν μου άρεσε είναι η εικόνα της μπουτίκ. Και πέρασα από την μπουτίκ να δω τι έχει, ξέρω εγώ, να πάρω κάτι. Ναι. Δεν έχει τίποτα, ρε παιδιά. Στο μπάσκετ λες. Ναι, στην μπουτίκ του μπάσκετ. Ναι, για να μην μπερδευόμαστε. Προφανώς εκεί δεν ξέρω τι έχει γίνει με την εταιρεία κτλ. Γιατί είχαμε και άλλη εταιρεία πέρσι, άλλος Λάσκαρη. Εντάξει, ρε Χρήσα, βέβαια, πρέπει... εγώ τα καταλαβαίνω όλα. Γενικότερα χρειάζεται μια επάνδρωση και στις δύο. Εγώ καταλαβαίνω ότι έχει 200 προβλήματα ο άνθρωπος στο κεφάλι του, τα καταλαβαίνω όλα. Ναι. Αλλά ρε, εσύ από εκεί θα έχεις πράξεις. Δεν σου λέω κάτι. Μια κούπα του καφέ θέλω να αφήσω 5 ευρώ. Να σου πω κάτι. Δεν, ευρώ, είναι τόσο, δεν είναι τόσο κιλό. Εύκολο να ξέρεις. Επειδή το έχω βιώσει. Το έχω βιώσει από μέσα. Και έχω δει πράγματα που όταν ήμουν απ' έξω και είμαι απ' έξω δεν τα πίστευα.
Ότι μπορεί να έχεις αυτή τη δυσκολία ή εκείνη τη δυσκολία, ή πρέπει για να βγάλεις μια κούπα, όπως λες και εσύ, να την κάνεις 18 πιστοποιήσεις. Γι' αυτό σου λέω, σε ένα βαθμό τους δικαιολογώ. Απ' την άλλη. Όχι, καλά κάνεις. Καλά κάνεις. Το ίδιο ισχύει και για το ποδόσφαιρο. Να βρουν τους τρόπους, γιατί όπως το λες, θα πάρεις χρήματα. Θα πάρεις χρήματα. Ψάχνεις με το σταγονόμετρο, πληρώνεις δύο ομάδες προς τιμή σου. Μαθαίνω. Διάβασα ότι πλήρωσε όλους για κανονισμούς. Τους πλήρωσα, ναι. Άρα χρειάστηκαν μετρητά χρήματα. Θα σε βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Εγώ σου λέω, εγώ θα δώσω 10, θα δώσεις 20, ο άλλος θα δώσει 30. Θα μαζέψεις 2.000, 3.000, θεωρώ ότι είναι λεφτά. Και δεν μου άρεσε αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή λέω, εντάξει ρε, εσύ περιμένεις μεθαύριο κόσμο. Μεθαύριο. Μεθαύριο περιμένεις κόσμο. Περιμένεις, ξέρω εγώ, 3-4.000 ανθρώπους. Κάτι θα πάρουν. Έτσι. Κάτι θα πάρουν. Για να πάρουν πρέπει να έχει όμως, όπως λες. Τι να πάω, σου λέω, πήγα και ήταν άδειο. Πραγματικά είναι, ήταν πολύ άσχημη εικόνα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Mm-hmm. Μάλιστα. Καλό απόγευμα. Να σε καλά, να σε καλά. Ταμτάκος Βασίλης, Ψάλτης Αθανάσιος, Τσακουρίδης Αναστάσιος έχουν ήδη εξασφαλίσει στήριο. Θέλω άλλους δύο. Δημήτρη, πρέπει να στείλεις το επίθετο, ρε φίλε. Πώς θα στείλεις, ως Δημήτρη, θα σε στείλουμε στο κήπεδο. Πώς θα γίνει αυτό. Ο Δημήτρης να ξαναστείλει και το επίθετο και άλλος ένας μετά τον Δημήτρη για να δώσουμε τα εισιτηριάκια. Επόμενος φίλος, παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ κι εσείς. Μ' ακούτε. Βεβαίως. Παναθηναϊκούλης από Θεσσαλονίκη Αντιπαοξής. Μάλιστα. Εδώ είναι ο Λαμπαουτάρης όμως, αλλά. Γιώργο με λένε, κύριε. Μπράβο, Γιώργο. Άκουγα την προηγούμενη εκπομπή, ο δημοσιογράφος ποιος είναι, δεν ξέρω. Είναι στην προηγούμενη εκπομπή πρέπει να πάρετε όμως. Ακροατές βγάζει. Όχι, θα σας πω και εδώ, παλικά. Ναι, επειδή περιμένουν και οι φίλοι του Άρεος τώρα, γιατί είναι καθαρά Άρης ναι, εκπομπή. Γιατί στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου είμαι Αριανός, παλικάρι. Α, μάλιστα. Με γιο 34 χρονών Αριανός στην Αθήνα. Εσείς γιατί ξεφύγατε έτσι. Αυτός ξεφύγε και τον είπα. Ναι, αυτός έγινε αυτοκράτορας του ελληνικού μπάσκετ. Δεν θα γίνεις. Βάζελος ποτέ. Όχι, Βάζελος ήταν. Τώρα πας να δούμε. Πάμε. Πες αυτό που θες γρήγορα γιατί περιμένει πολύ σκοπό. Ήταν Παναθηναϊκός και το λέω. Δεν θα γίνεις ΠΑΟΚ, θα γίνεις μόνο Άρης. Και εντάξει, Άρης το μπράβο παιδί. Το παιδί. Λοιπόν, γιατί δεν γουστάρετε τον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Εσείς το είπατε τώρα. Γιατί. Θες να σου αναλύσω για ποιους λόγους. Είναι η μόνη ομάδα, συγγνώμη, για ποιους λόγους. Είναι η μόνη ομάδα που ξέρει, οι μόνοι φίλαθλοι που ξέρουν από μπάλα. Ναι. Στην Ελλάδα. Δεν είναι η μέρα να το αναλύσουμε, αλλά θα σου πω μόνο. Θα σου πω για ποιο λόγο. Γιατί ο Παναθηναϊκός σε πολλές περιπτώσεις επί Βαρδινογιάννη έκανε αυτά που κάνει ο Κόκαλης και ο Μαρινάκης τα τελευταία χρόνια μαζί με τους νέους εξηγιαντές σε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ λοιπόν δεν θα ξεχάσω ποτέ, τον κύριο Λάτσιο και τον βοηθό του που γκολ 5 μέτρα offside το μέτρησαν, του Νασιόπουλου αν το θυμάσαι. Δεν θα ξεχάσω ποτέ όταν ερχόταν ο Βαζέχα, ο οποίος ήταν εξαιρετικός ποδοσφαιριστής, αλλά την ίδια στιγμή είχε και απίστευτο σπρόξιμο από τους διαιτητές, βουτούσε και έπαιρνε πέναλτι στο Βικελίδης και μετά κέρδιζε ο Παναθηναϊκός λέει 1-4, ενώ τα μισά γκολ, τα δύο γκολ ήταν offside. Γενικότερα. Δεν λέτε όμως που βουτάει και πέφτει. Για ποιον? Για τον Μπρίγιοβιτς. Ξέρετε με ποιον μιλάτε. Όχι, δεν ξέρω. Γι' αυτό το λέτε ότι δεν λέω. Πρώτη φορά παίρνω το τηλέφωνο, παλικάρι μου, σε λέω. Χρήσανθο με λένε. Μπείτε, διαβάζει στο SDNA τι γράφω εγώ για τον Μπρίγιοβιτς και μετά λέτε να ξαναπείτε. Δεν είμαι του ηλεκτρονικού, παλικάρι μου. Είμαι. Το είπατε στον τελείως λάθος άνθρωπο όμως. Δεν λέτε για τον Μπρίγιοβιτς γιατί. Δεν είπα προσωπικά. Όχι. Ποιοι δεν λέτε. Επί προσωπικού δεν μίλησα. Ποιοι εννοείτε δεν λέτε. Δεν ακούω. Θα ακούτε λοιπόν εδώ στο Λίμπερο 10-12 το πρωί εμένα και 5-7 να δείτε αν θα λέμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είστε καλά. Επόμενο φίλο, παρακαλώ. Ναι, συγγνώμη που ξαναπαίρνω. Μετά τον Παναθηναϊκό. 10 δευτερόλεπτα. Ναι. 10 δευτερόλεπτα. Είπε το προηγούμενο το παλικάρι πριν το διάλειμμα ότι όλοι εμείς οι παλιότεροι προδοθήκαμε και κάναμε. Μία διόρθωση. Για απλά να πω, Άλεξ, μισό λεπτό. Κλείσαμε με τα εισιτήρια, έχουν στείλει και οι 5. Παρακαλώ. Θα πω τους νικητές σε λίγο. Μία διόρθωση για να καταλαβαινόμαστε. Ναι. Εμένα είχα πάρει παλιότερα σε μια εκπομπή του συνδέσμου πριν από 2 χρόνια και το είχα πει ξεκάθαρα και το είχαν υιοθετήσει τα παιδιά. Εμένα ο Άρης μου δεν με πρόδωσε και δεν με πλήγωσε ποτέ. Με πρόδωσαν και με πλήγωσαν πρώην παράγοντες, πρώην πρόεδροι, πρώην ποδοσφαιριστές, πρώην μπασκετμπολίστες. Ο Άρης μου, ο δικός μου ο Άρης, αυτός που λατρεύω, δεν με έχει πληγώσει ποτέ.
Γι' αυτό και ακόμη πηγαίνω στο γήπεδο, γι' αυτό και παθιάζομαι με αυτή την ομάδα. Αυτό να το κάνει ο καθένας βίωμά του. Όποιος σας έχει πληγώσει, έχει περάσει και έχει φύγει. Ο Άρης σας, αυτός που αγαπάτε από μωρά παιδιά, από την Κούνια ακόμα, δεν σας έχει πληγώσει ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά φίλε. Έχουμε άλλο Χρήστο. Ωραία. Λοιπόν, ναι. Ταντάκος Βασίλης. Ωραία. Ψάλτης Αθανάσιος. Τσακουρίδης Αναστάσιος. Παυλίδης Στέφανος. Χαρούπας Αθανάσιος. Οι πέντε που κερδίζουν. Αλλά επειδή έχει προλάβει και έχει στείλει μήνυμα και ο Δημήτρης ο 299, Δημήτρη μου, αν στείλεις ένα μηνυματάκι με το επίθετό σου, θα δώσω και έκτο εισιτήριο σε σένα. Σωστός και δίκαιος. Επειδή έστειλε ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορώ να στείλω Δημήτρης, ναι. Το αντιλαμβάνεσαι. Άρα, πέρα από τα παιδιά που είπα, ναι. Αν στείλεις Δημήτρη μου και το επίθετό σου και εσύ, θα μπεις και εσύ στην σχετική λίστα. Για λίγο ακόμα ανοιχτές οι γραμμές, 231-0287. Και 3 οχτάρια να φέρουμε και το πρόγραμμα του Άρη στο FIBA Europe Cup. Ναι. Λοιπόν, το πήγαινε. Δεν το είπαμε αναλυτικά, όχι. Τετάρτη 17 Οκτωβρίου Άρη Κατάγια. Τετάρτη 24 Οκτωβρίου Ντνίπρο, αυτή που δεν μπορούσε να σταμάτησε να πει. Ναι. Ντνίπρο Άρη. Τετάρτη 31 Οκτωβρίου Λουκόι Λεύσκι Άρη, εκεί που θα πάει ο Χρήσαμος δηλαδή η αποστολή. Ωραία, θα περάσω. Τετάρτη 7 Νοεμβρίου Κατάγια Άρη. 14 Νοεμβρίου Άρη Ντνίπρο. Και 21 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται η φάση των ομίλων με το Άρης Λουκόι Λεύσκι στο Νικ Γκάλης Χολ. Δηλαδή στον ακροατή. Σε ένα μήνα και κάτι παραπάνω. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Είμαι ακριβώς στη φάση που μαθαίνω στο γιο μου το τραγούδι, εντάξει, αυτό το φοβερό. Είναι 3,5 χρονών, είναι ακριβώς στη φάση. Έχω μεγάλο θέμα να τον κάνω, γιατί από το άλλο σόι θα έχω πρόβλημα. Ναι, και εσύ σόι που επέλεξες. Ναι, εσύ και ένας εδώ που έχω, που τον ξέρεις. Δεν το υπολογίσα, δεν ξέρω πραγματικά θα είχα τέτοιο θέμα. Αλλά είναι ακριβώς και πώς τυχαίνουν, αυτές τις μέρες το προσπαθώ όλο το ρεφρέν και συγκινήθηκα ας πούμε. Ελπίζω να μην τώρα αυτό που θα δώσει εισιτήριο σε Βασίλη Ταμτάκο για το Άρης ΠΑΟΚ είναι λίγο ύποπτο. Αριανάκι είναι ο Βασίλης, να ξέρεις. Καμιά προβοκάτσια μην έχουμε. Επίσης αυτό ότι μικρώσουν καλό στη γραμματική και τώρα άλλαξαν με ζόρισε λίγο. Ναι. Ωραίο ακούστηκε. Αλήθεια είναι. Ναι. Καλά, εντάξει. Τώρα για τον μπάσκετ, πολύ λόγο κάνουμε την μπάσκετ ρε παιδιά. Κάθε άθλημα έχει το ειδικό βάρος ανάλογα με τη δημοτικότητα στην εποχή που το έχει. Όταν παίρναμε τα πρωταθλήματα ήταν το πρώτο άθλημα στην Ελλάδα. Γι' αυτό δεν μπορούν να το ξεπεράσουν ποτέ. Τώρα το μπάσκετ έχει περιπέσει σε μια κατάσταση σαν βόλη, σαν... Καλά, όχι τόσο χαμηλά. Εντάξει. Λίγο περισσότερο. Και γιατί? Γιατί η νίκη ή η ήττα δεν σου δίνει χαρά ή λύπη ως στο ποδόσφαιρο. Είναι πολύ απλό. Αυτό από εκεί ξεκινάει και τελειώνει. Και, γενικό... και θα πάμε και θα υποστηρίξουμε, αλλά δεν μας καίει. Εμένα δεν με καίει τον μπάσκετ. Και γενικότερα ο κόσμος, ο φίλαθλος κόσμος της Θεσσαλονίκης δεν ασχολείται πολύ τόσο έντονα με τον μπάσκετ πλέον όσο μα παλιά. Μα πώς ασχοληθεί. Μα δεν έχει το ερέθισμα. Και νομίζω είναι ευρύτερο το θέμα. Ναι. Θέλω να πω και κάτι αγωνιστικό. Βέβαια την άλλη εβδομάδα θα ασχοληθούμε πιο πολύ με το μάτς. Αν είναι να ανοίξει την επίθεση, δηλαδή είναι να την κάνει την ομάδα... να βάλει έναν παίκτη ακόμα μπροστά, ξέρω εγώ κλπ. Ίσως αυτό που θα αναγκαστεί να χάσει, εγώ δηλαδή θα έβαζα τον Νεσόουζα δεξιμπακ. Δηλαδή είναι το κόλπο της Τούμπας, που θα έχουμε έναν μεσοεπιθετικό όποιον διαλέξει ακόμα, την κοινή δεν ξέρω τι. Άρα να μην πάει σε 4-3-3. Αναγκαστικά όμως, επειδή θέλουμε κάτι πιο σκληρό στην άμυνα, ίσως αναγκαστούμε να χάσουμε κάτι από εκεί. Γιατί ο Σόουζα δίνει μεγάλη... Είναι μεγάλο πράγμα να έχεις ένα τόσο αθλητικό παίκτη μες στο γήπεδο που τον νιώθει ο αντίπαλος. Μονομαχίες, σε όλα, και ας μην είναι τόσο τεχνίτης, ξέρω εγώ. Κοίτα, στην Τούμπα τον είχε βάλει τότε με σκοπό να περιορίσει τον Μπίσεσβαρ που τον περίμενε να ξεκινήσει. Ναι, δεν πήγε καθόλου άσχημα. Ανασταλτικά τα πήγε καλά. Έχασες λίγο επιθετικά από τον μπακ σε εκείνη την πλευρά. Αυτό που θα χάσεις επιθετικά βάζοντας τον Σόουζα δεξί μπακ, θα το ανακτήσεις βάζοντας ένα μεσοεπιθετικό παίκτη. Θα παίξει το κλασικό 4-2-3-1. Δεν θα πάσει 4-3-3 ξανά δηλαδή. Θα ήταν μια λύση. Κουβέντα κάνουμε, δεν σημαίνει ότι ξέρουμε. Αλλά επειδή νομίζω ότι ο Σόουζα εμένα μου έδωσε κάτι στην ομάδα, αυτό που δεν είχε. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα να παίξει. Και η φόρμουλα δεν είναι να αντικαταστήσει τον έναν από τους δύο στόπερ.
είναι να παίξει στο 3-5-2, στο 4-2-3-1, δεξί μπακ, υπό την αίρεση ότι μπροστά θα είσαι πιο επιθετικός. Νομίζω θα τα δει, θα τα κάνει όλα, θα τα δοκιμάσει. Γιατί σε αυτό θα μας θέλουμε και δύναμη, έτσι δεν είναι. Και δύναμη και αθλητικότητα. Χρειάζονται αυτά τα πράγματα στην ομάδα και αρχηγική διάθεση, ας πούμε. Και κάποιον που να νιώθει έτσι λίγο. Βέβαια, ο Σόζα το έχει αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Το έδειξε και στην Τούμπα. Άρα, θα πούμε ξανά τα αγωνιστικά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, φίλε. Λοιπόν, έχουμε άλλο Χρήστο. Ωραία. Τέλος με τις γραμμές. Να είστε καλά. Να έχετε... Πώς αλλιώς θα ανέβουν τα θέματα, ρε φίλε. Υπάρχουν, ρε φίλε, το All About Us έχει τόσο στελέχη. Στελέχη έχουν. Στελέχη έχουν. Τους τίτλους με ρωτάνε. Τους τίτλους σε ρωτάνε. Μάλιστα. Τα στελέχη. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Τα λέμε και πάλι αύριο.